Η λήψη άμεσων μέτρων που συνδέονται με την ασφάλεια στην διόρυγα του Ισθμού της Κορίνθου εν είδη άρσης επικινδυνότητας των χωμάτων που απειλούν να κατακριμνιστούν στο κανάλι, καθώς η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων έργων ώστε να παραδοθεί ασφαλής η διόρυγα στην αυσιπλοεία, ήταν μία από τις αποφάσεις στη σύσκεψη που έγινε στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας Διόρυγος Κορίνθου. Που έχουν συμβεί, ξέρετε, η διόρυγα της Κορίνθου δεν έχει επισκευαστεί ποτέ στα 130 χρόνια, 140 χρόνια ζωής όσα έχει από το 1893 που παρεδόθη. Αυτό το μνημείο πρώτον να είναι ασφαλές και δεύτερον να μείνει ιστορικό μνημείο. Στη διάρκεια της σύσκεψης τονίστηκε πως υπάρχει σημαντικό πρόβλημα που κατά βάση οφείλεται στην χρόνια έλλειψη ουσιαστικής συντήρησης της διόρυγας. Θα φτιαχτεί μια επιτροπή στην οποία θα προεδρεύει πάντοτε το γραφείο του κ. Ταγαρά, του Υφυπουργού, για να μπορέσουμε να μαζευτούν ό,τι μελέτες υπάρχουν μέχρι στιγμής για να δούμε τι μπορεί να γίνει με τα πλαϊνά και με τη διόρυγα. Είναι αλήθεια ότι έχουν περάσει 130 χρόνια από τότε που φτιάχτηκε η διόρυγα. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Βλέπουμε τώρα τον τελευταίο καιρό ότι πέφτουν αρκετά χώματα. Κατά τη σύσκεψη αποφασίστηκε η συγκέντρωση και αξιολόγηση όλων των σχετικών μελετών που έχουν εκπονηθεί προκειμένου να διαμορφωθεί οριστικά ο τρόπος ολοκληρωτικής παρέμβασης καθώς και πώς θα υλοποιηθεί το έργο.